Το αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Είναι το κεφάλαιο το 7, ζήτα και εδάφιο 8. Σελίς 1024, σελίς 1024, ζήτα κεφάλαιο, 7 κεφάλαιο, 8 εδάφιο. Διότι αν και σας ελείπησα δια της επιστολής δεν μετανοώ, αν και μετενόουν, επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προς ώρα σας ελείπησε, τώρα χαίρω, ουχή ότι ελειπήθητε, αλλά ότι ελειπήθητε προς μετάνοια, διότι ελειπήθητε κατά Θεόν, δια να μη ζημιωθείτε εξ ημών εις ουδέν. Διότι κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία μεταμέλητο. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατο. Διότι ιδού αυτό τούτο το ότι ελειπήθητε κατά Θεόν, πως η σπουδή εγέννησε σε εσάς, αλλά απολογίαν, αλλά αγανάκτησιν, αλλά φόβον, αλλά πόθον, αλλά ζήλων, αλλά εκδίκησιν. Κατά πάντα απεδείξετε εαυτούς ότι είστε καθαροί εις τούτο το πράγμα. Λοιπόν, αν και σας έγραψα, δεν έκαμαν τούτο δια τον αδικήσατα, ουδέτ δια τον αδικηθέντα, αλλά δια να φανερωθεί προς εσάς η σπουδή ημών την οποία ανέχομεν δια σας ενώπιον του Θεού. Δια τούτο παρηγορήθημεν δια την παρηγορίαν σας, και έτι περισσότερον εχάριμεν δια τη χαράν του Τίτου, ότι ανεπαύθη το πνεύμα αυτού παραπάντων ημών. Διότι εάν εκαυχήθην τί προς αυτόν δια σας δεν κατεσχήθην, αλλά καθώς σας ελαλήσαμεν πάντα εν αληθεία, ούτε και η καύχηση ημών προς τον Τίτον έγινε αλήθεια. Και η αγάπη αυτού αυξάνει περισσότερον προς εσάς, όταν ενθυμείτε την υπακοή πάντων ημών, πως μετά φόβου και τρόμου εδέχθητε αυτόν. Χαίρο λοιπόν ότι κατά πάντα έχω θάρρος σε εσάς. Γνωστοποιούμε δε εις εσάς αδελφοί την χάρη του Θεού, τη δεδομένη εις τας εκκλησίες Μακεδονίας, ότι η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζον μεγάλην θλίψην και η βαθία πτωχή αυτών, ανέδειξαν εκ περισσού τον πλούτον της ελευθερότητος αυτών. Διότι υπήρξαν κατά δύναμη, μαρτυρώ τούτο και υπέρ δύναμη, αυτοπροαίρετοι. Παρακαλούνται σημάς με τα πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν τη χάρη και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Και ουχή μόνον καθώς ελπίσαμεν, αλλά εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον, έπειτα εις εμάς δια του θελήματος του Θεού, ώστε παρακαλέσαμεν τον Τίτο, καθώς ήρχισεν ούτω και να τελειώσει προς εσάς και την χάριν ταύτην. Καθώς λοιπόν περισσεύεται εν παντή, εν πίστη, εν και λόγο και γνώση και πάση σπουδή και την προσή μας αγάπη σας, ούτω σπουδάσατε να περισσεύσετε και εν αυτή τη χάριτη. Δεν λέγω τούτο κατ' επιταγήν, αλλά δια να δοκιμάσω δια της σπουδής των άλλων και τη γνησιότητα της αγάπης σας. Διότι εξεύρετε τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος όν επτώχευσε δια σας, δια να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Και εις τούτο γνώμην δίδω, διότι τούτο συμφέρει σε εσάς, ήτινες ηρχίσατε από πέρσι όχι μόνο το να κάμνετε, αλλά και το να θέλετε. Τώρα δε τελειώσατε και το να κάμετε, ώστε καθώς υπήρξε η προθυμία του θέλην, ούτε να υπάρξει και το τελειώσε από όσα έχετε. Διότι αν προϋπάρχει προθυμία, είναι της ευπρόσδεκτος καθώς έχει, ουχή καθώς δεν έχει. Επειδή δεν θέλω να είναι εις άλλους άνες σε εσάς δε στενοχωρία, αλλά να γίνει ενισότητη, ώστε εν το παρότι καιρό το περίσσευμά σας να αναπληρώσει τη στέρηση εκείνων, για να χρησιμεύσει και το περίσσευμα εκείνων στη στέρησή σας, ώστε να γίνει ισότης, καθώς είναι γεγραμμένον, ώστις έχει συνάξει πολύ δεν ελάμβανε περισσότερον και ως ο λίγων δεν ελάμβανε ο λιγότερον. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, λίγο καιρό πριν, είχε στείλει μια επιστολή στους Κορινθίους που τους στενοχώρησε. Και τους στενοχώρησε πολύ, γιατί τους περιέγραψε και τους φανέρωσε ότι γνωρίζει ότι ανάμεσά τους υπήρξε πορνεία μεγάλη, ώστε κάποιος να έχει τη γυναίκα του πατέρα του. Και ελέγχοντας την εκκλησία των Κορινθίων, είπε «Και εσείς είστε περήφανοι, πεφυσιωμένοι και δεν επενθύσατε
καθώς είδατε τη μεγάλη αυτή αμαρτία να υπάρχει ανάμεσά σας, για να εκβληθεί εκ μέσου πράξας το έργο τούτο. Και συνεχίζει προτρέποντάς τους τι πρέπει να κάνουνε τώρα. Διότι εγώ, καθώς είμαι απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα, έκρινα ήδη ως παρόν το νου το πράξαντα. Εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, αφού συναχθείτε εσείς και το αιμόν πνεύμα, με τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να παραδώσετε τον τιούτον εις τον σατανά προς όλεθρον της σαρκός, για να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Δεν είναι το καύχημά σας καλό? Δεν εξεύρετε ότι ο λύζη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο? Με έλεγχο απότομο ελέγχει την Εκκλησία των Κορινθίων, γιατί χωρίς φόβο Θεού αποδέχονται στο περιβάλλον τους αμαρτία μεγάλη, την αμαρτία της πορνείας. Ενώ θα έπρεπε άμεσα να μετανοήσουν και να παραδώσουν τον αμαρτωλόν αυτόν εις τον σατανά για το καλό του, να καταστραφεί η σάρκα αλλά να σωθεί το πνεύμα. Όμως ήρθε ο καιρός τώρα που γράφει τη δεύτερη επιστολή και έχει μάθει ότι οι Κορίνθοι το έκαναν και ο αμαρτωλός μετενόησε και όλα διορθωθήκανε μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο λόγος του Θεού είναι αυτός που διορθώνει. Δεν επέβαλε νόμο ο Απόστολος Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, αλλά απεκάλυψε τη χάρη του Θεού μέσα από το λόγο του Θεού, για να έλθουν οι άνθρωποι εις μετάνοια και να σωθούν. Δεν ήταν αυστηρός, ήταν ειλικρινής και πιστός. Να μην μπερδεύουμε λοιπόν την υπακοή στο λόγο του Θεού με την αυστηρότητα και τη χάρη του Θεού με τον νόμο. Γι' αυτό και ομολογεί τώρα ο Απόστολος Παύλος ότι ενώ σας τα έγραφα αυτά, στενοχωριόμουν. Όμως, αν και σας ελείπησα, γιατί ήξερα ότι θα σας λυπήσω, δεν μεταμελούμε. Το κείμενο έχει την ωραία αυτή λέξη, μεταμελούμε και όχι μετανοώ. Δεν μεταμελούμε, δεν λέω λάθος έκανα, αν και στην αρχή από τη λύπη στενοχωριόμουν που σας προξένησα, αλλά τώρα χαίρομαι. Όχι γιατί σας λύπησα, όχι γιατί λυπηθήκατε, αλλά γιατί λυπηθήκατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι αυτό που φέρνει λύπη στον άνθρωπο που καταλαβαίνει την αμαρτία του και το λάθος του. Αλλά αυτή η λύπη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, η λύπη κατά Θεόν, εργάζεται, έτσι λέγει ο Λόγος του Θεού, κατεργάζεται σωτηρία, μετάνοια προς σωτηρία αμεταμέλητο. Υπάρχει ο εύκολος δρόμος να πεις δεν πειράζει, αλλά αυτό φέρνει, αδερφοί αγαπητοί, απώλεια. Υπάρχει ο δύσκολος δρόμος του ελέγχου, που αν γίνεται με αγάπη και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ο έλεγχος του Λόγου του Θεού, της αληθείας του Λόγου του Θεού, που αυτό πρέπει να ισχύει και στο σε κάθε έναν άνθρωπο προσωπικά, μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού, ελεγχόμεθα από το Λόγο του Θεού, ελεγχόμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, ακόμη ελεγχόμεθα και από τη συνείδησή μας. Είναι απαραίτητο και πολύ καλό. Υπάρχει άλλη έκφραση, δημιουργεί ενοχές. Βέβαια, η αμαρτία δημιουργεί ενοχές και πρέπει. Αλλιώς είναι ο άνθρωπος ασίδωτος.
Εάν δεν τον ελέγχει ο Λόγος του Θεού και δεν ελέγχεται από το Πνεύμα το Άγιο, είναι ασίδωτος. Αλλά και μέσα στην οικογένεια είναι απαραίτητο να υπάρχει έλεγχος. Ποιμένας μέσα στην οικογένεια είναι ο πατέρας. Η γυναίκα μέσα στην οικογένεια, η μητέρα, είναι οικοφύλακας, είναι πρεσβυτέρα. Και τα παιδιά είναι το πίμνιο που ο Θεός έχει χαρίσει στον άντρα και στη γυναίκα να το οδηγήσει στον ουρανό. Εάν αφήσει, όπως άφησε ο Αρών κάποτε το λαό ασίδωτο, ο λαός θα φτάσει σε ειδωλολατρία και σε αποστασία. Ο πατέρας δεν μπορεί να αφήνει ασίδωτη την οικογένεια, ούτε η μητέρα. Και στην εκκλησία δεν μπορεί να υπάρχει ασιδοσία. Η υπακοή και η προτροπή της υπακοής στο Λόγο του Θεού δεν είναι αυστηρότης. Είναι αγιασμός και δημιουργεί μετάνοια προσωτηρία μεταμέλητο. Η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού δεν είναι φανατισμός ούτε δογματισμός. Είναι η απόλυτη αλήθεια που πρέπει να περπατάμε και η ορθοπόδηση ακόμη περισσότερο. Γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να πάμε στον ουρανό. Δεν είναι να έχουμε καλές σχέσεις με τους ανθρώπους, αλλά να έχουμε καλές σχέσεις με το Θεό. Δεν κρύβουμε, δεν καλύπτουμε, δεν κουκουλώνουμε, δεν πρέπει να κουκουλώνεται η αμαρτία. Βεβαίως θέλουμε να θεραπευθεί το χολό και όχι να αποβληθεί, γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Αλλά η θεραπεία μόνο με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να επέλθει. Αλλιώς ο άνθρωπος μοιάζει με τον άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη, βλέπει τα χάλια του, λέει δεν πειράζει και φεύγει. Αυτός είναι ο επιλύσμων ακροατής και όχι εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν είναι πολύ χαρούμενος, γιατί τους λύπησε μεν, αλλά ελυπήθησαν κατά Θεό. Με αποτέλεσμα να μετανοούνε, να εξομολογούνται, να αγανακτούν για την αμαρτία και για τον εαυτό τους ακόμη, να έχουν φόβο Θεού στην καρδιά τους, πόθο για διόρθωση και για ευλογία και ζήλο για τα πνευματικά και εκδίκηση για την αμαρτία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κατά Θεών μετάνοιας. Όμως υπάρχει της κατά Θεών λύπης, συγγνώμη. Όμως υπάρχει και η λύπη κατά ανθρώπους. Λυπάται ο άνθρωπος, αλλά όχι με το φόβο του Θεού, όχι εξαιτίας της παράβασης, αλλά λυπάται γιατί έκανε ένα λάθος και δεν έπρεπε να το κάνει. Άλλο μεταμελούμε και άλλο μετανοώ. Μεταμελούμε σημαίνει λυπάμαι και λέω δεν θα το ξανακάνω, αλλά δεν επιστρέφω στο Θεό. Η μετάνοια είναι λυπάμαι γιατί λύπησα το Θεό. Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Η λύπη λοιπόν κατά άνθρωπο δημιουργεί τύψεις, πίκρα, απογοήτευση, ενοχές, αυστηρότητα και τελικά θυμό. Θυμώνει ο άνθρωπος όταν βλέπει ότι έκανε λάθος, δεν τα κατάφερε και ψάχνει να βρει και τις αιτίες άλλους ανθρώπους που φταίνε για τα λάθη του. Ο χριστιανός όμως δεν θυμώνει με άλλους, με τον εαυτό του. Αγανακτεί με τον εαυτό του. Ταπεινώνεται και λέει πάλι λάθος έκανα Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Σε σένα μόνο αμάρτησα Κύριέ μου, ελέησέ με. Και τότε αυτή η λύπη αδερφή αγαπητή είναι ευάρεστη στο Θεό. Ευλογείται από το Θεό. Μάλιστα
ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε «Μακάρι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν». Και οι πενθούντες πενθούν όταν λυπούν το Θεό, όταν λυπούν το Πνεύμα το Άγιο, όταν λυπούν τους αδελφούς τους, όταν λυπούν με ανθρώπινες ενέργειες, με λανθασμένες ενέργειες στην Εκκλησία. Όταν λυπεί ο άντρας τη γυναίκα του, όταν η γυναίκα λυπεί τον άντρα της, όταν λυπούν τα παιδιά τους ή όταν τα παιδιά λυπούν τους γονείς. Αυτή η λύπη που είναι κατά Θεόν οδηγεί τον άνθρωπο σε μετάνοια και σωτηρία μεταμέλητο. Δεν είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας «Εις τον κόσμον θέλετε έχει θλίψεις». Πλην μη φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Άλλο οι θλίψεις που προέρχονται από τον κόσμο, από τον ονειδισμό του κόσμου, από την κακία του κόσμου, από το φθόνο του κόσμου. Άλλο η λύπη που προέρχεται από την αμαρτία μου και τρέχω στο Θεό μετανοώντας, και άλλο η λύπη που προέρχονται από τις αμαρτίες μου, λυπάμαι αλλά δεν μετανοώ ποτέ, δεν επιστρέφω ποτέ στο Θεό. Τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Τρεις τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Οι θλίψεις που προέρχονται από τον κόσμο, μη σας στενοχωρούν αυτές. Ο Θεός θα αναλάβει και θα κάνει αποκατάσταση. Θα μένουμε στην πίστη, και η πίστη συνοικίζοντας τον κόσμο είναι αυτή η οποία θα μας δώσει την νίκη. Η λύπη όμως από τα λάθη μου, από την αμαρτία μου, από τα προβλήματα που δημιουργώ, που δημιούργησα, εάν έχει στόχο το Θεό, δηλαδή αν απευθύνομαι προς το Θεό και μετανοώ, τότε υπάρχει σωτηρία μεταμέλητος. Εάν όμως μεταμελούμε για τα λάθη μου χωρίς να λογαριάζω ότι λύπησα το Θεό, τότε είναι κατά ανθρώπους λύπη η οποία έχει θάνατο, εργάζεται θάνατο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πως αντιμετωπίζουμε τα λάθη μας. Βάζουμε τις ευθύνες στους άλλους ή ταπεινωνόμαστε και λέμε «Κύριε, κανείς δεν φταίει, εγώ φταίω». Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς φταίμε. Τώρα αν φταίνει και οι άλλοι, αυτό δεν έχει σημασία. Αν ακόμη και οι άλλοι φταίνε πιο πολύ, αυτό δεν έχει σημασία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν κάποιος με ενόχλησε και εγώ θύμωσα και μάλωσα, δεν δικαιολογούμε στο Θεό. Έχω αμαρτία, θύμωσα, μάλωσα, μίλησα άσχημα. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Τώρα αν κάποιος με προκάλεσε, δεν με δικαιολογεί στα μάτια του Θεού. Αντιθέτως, ο Θεός λέει ότι κάθε ένας είναι υπεύθυνος για το δικό του έργο, για τα δικά του λόγια, για τη δική του ζωή. Βεβαίως ο διάβολος θα ξεσηκώνει ανθρώπους για να μας ενοχλούνε, ακόμη και για να μας σκανδαλίζουνε. Η δουλειά του είναι αυτή. Η δουλειά όμως η δική μας είναι να συγχωρούμε όλους τους ανθρώπους οτιδήποτε κι αν έχουν κάνει, και για τα δικά μας τα λάθη να πηγαίνουμε στο Θεό και να ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Τότε ο άνθρωπος θα απολαμβάνει τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού. Όταν βλέπει μόνο τον εαυτό του. Όταν κρίνει μόνο τον εαυτό του. Όταν δοκιμάζει μόνο τον εαυτό του. Και όταν κλαίει μόνο για τον εαυτό του. Όχι για τους άλλους. Αγριεύω, θυμώνω, κατηγορώ, κατακρίνω. Τον πελάσου θα βρεις. Ναι, αλλά ξέρεις τι κάνανε. Δεν λέει τίποτα αυτό. Εκείνο που έχει σημασία είναι εγώ και εσύ τι κάνω μπροστά στο Θεό. Εμείς τι κάνουμε. Κάθε ένας κάνει, έτσι λέω,
Καθένας κάνει αυτό που μπορεί. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος. Ό,τι δύνατο αυτός, αυτή έκανε. Καθένας κάνει αυτό που μπορεί. Και μάλιστα κατά την επιθυμία που έχει στην καρδιά του. Αν η επιθυμία που έχουμε στην καρδιά μας είναι το θέλημα του Θεού, θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αν η επιθυμία που έχουμε στην καρδιά μας είναι το θέλημα το δικό μας, τελικά θα κάνουμε το θέλημα το δικό μας. Αλλά οι συνέπειες, ο καρπός τον οποίον θα θερίσουμε, θα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των δικών μας απόψεων, αλλά ειδικότερα των δικών μας έργων. Από τα έργα μας έχουμε τα αποτελέσματά μας. Και αυτό τι λέει και ο Κύριος μας. Δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών καθένας που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά στη Βασιλεία των Ουρανών θα εισέλθει αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού και πράττει το θέλημα του Θεού. Από τα δικά μας έργα θα κριθούμε. Εύγε δούλε πιστέ και αγαθέ. Στα ολίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Και λίγα είναι αυτά που μας ζητάει ο Κύριος μας, με μεγάλη ανταπόδοση. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, πάρα πολύ σημαντικό να διερευνούμε όταν είμαστε λυπημένοι ποια και τι είδους είναι η λύπη μας. Τι είδους είναι η λύπη μας, κατά Θεόν ή κατά ανθρώπων. Η λύπη κατά Θεόν εργάζεται μετάνοια, η σωτηρία αμεταμέλητο. Η λύπη κατά ανθρώπους εργάζεται θάνατο. Είναι ανάγκη να διερευνούμε τους λόγους για τους οποίους είμαστε λυπημένοι, ακόμη και θυμωμένοι και αγριεμένοι. Και να αναγνωρίζουμε ενώπιον του Θεού τα δικά μας λάθη. Το δε χειρότερο απ' όλα είναι να μεταφέρουμε τα λάθη μας στους άλλους. Ο άντρας μου φταίει, η γυναίκα μου φταίει, όπως είπε ο Αδάμ, η Εύα με υπάτησε. Αυτές είναι οι δικαιολογίες που δεν αρέσουν στο Θεό. Ο Θεός δεν θέλει δικαιολογίες, θέλει ομολογίες. Θέλει εξομολογήσεις. Θέλει αναγνώριση. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη χαρά ο Απόστολος Παύλος, γιατί ο λόγος τον οποίον απέστειλε, ο λόγος του Θεού, έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα, τη διόρθωση και την ευλογία. Και είναι κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που πρέπει να το ποθούμε αυτό. Ο λόγος του Θεού να φέρνει διόρθωση στη ζωή μας. Να μην μένουμε στις παραβάσεις, αμαρτίες, τους θυμούς, τους τσακωμούς, στις υπερηφάνειες, να μην μένουμε. Αλλά να ταπεινωνόμεθα και να ερχόμαστε, πραγματικά να ερχόμαστε πλησίον του Θεού. Ο Λόγος του Θεού να καρποφορεί, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να καρποφορεί στη ζωή μας. Να μας οδηγεί στην ταπείνωση και στη μετάνοια και όχι στο θυμό και στην αγριάδα, αλλά και όχι μόνο σε μας, αλλά και εμάς να μας χρησιμοποιεί ο Θεός όπως τον Παύλο, για να έρχονται σε μετάνοια άνθρωποι μέσα από τα λόγια της αγάπης μας. Γιατί αν ο άνθρωπος λέει λόγια χωρίς αγάπη, τα λόγια του είναι ξύλινα, δεν έχουν αποτέλεσμα. Η αγάπη είναι αυτή που ενεργοποιεί το λόγο τον ανθρώπινο και τον κάνει λόγο Θεού. Η αγάπη και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όσο και να λέμε και ό,τι καλά και ωραία πράγματα να λέμε και σπουδαία πράγματα να λέμε, αν δεν λέγονται με την αγάπη του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, είναι άχρηστα.
κοινά Χριστάγια δεν έχουν αποτέλεσμα. Μα λες σωστά πράγματα, αλλά δεν καρποφορούνε. Γιατί? Γιατί δεν είναι βγαλμένα από μια καρδιά που είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να προσέχουμε πώς ακούμε, τι ακούμε. Ακούμε τα λόγια του Θεού, το Λόγο του Θεού, και πώς ακούμε το Λόγο του Θεού. Ή ακούμε λόγια ανθρώπινα και πώς τα ακούμε τα λόγια τα ανθρώπινα. Τι ακούω, τα λόγια του Θεού. Πώς τα ακούω, τα αποδέχομαι. Τι ακούω, λόγια ανθρώπινα. Πώς τα ακούω, δεν τα αποδέχομαι, τα απορρίπτω. Το πρώτο λοιπόν είναι τι ακούω, πώς ακούω, τα αυτιά. Το δεύτερο είναι τι λέω. Τι λέω. Όταν λαλώ, λαλώς, λαλών λόγια Θεού. Τα λόγια μου είναι ηρτημένα με άλλας. Τα λόγια μου είναι λόγια αληθείας και νοός υγιένοντος. Για να είναι τα λόγια μου λόγια Θεού, πρέπει να βγαίνουν, επαναλαμβάνω, από μια καρδιά που να είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, από τη χάρη του Χριστού και από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και τέλος είναι πώς βλέπω, τι βλέπω. Αν ο οφθαλμός σου, λέει ο Κύριος μας, είναι πονηρός, τότε όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Αν ο οφθαλμός σου είναι αγαθός, τότε όλο το σώμα είναι άγιο, είναι φωτεινό. Και εάν βλέπω με πονηριά ή με καθαρότητα, ο μόνος που το ξέρει είμαι εγώ και ο Κύριος. Εγώ δεν ξέρω πώς βλέπεις, ούτε κανείς από σας ξέρει πώς βλέπω. Αλλά ένα ξέρω, ότι όταν βλέπω με πονηριά, ο Θεός φεύγει από τη ζωή μου. Γιατί γεμίζει το σώμα μου και η ζωή μου σκοτάδι. Και ο Θεός είναι φως και σκοτία, δεν υπάρχει ουδεμία, είναι αυτό. Και όταν έρθει το σκοτάδι, αρχίζουν τα αδιέξοδα. Αρχίζουν τα προβλήματα. Είναι τυφλός ο άνθρωπος. Δεν ξέρει που πάει, από πού έρχεται, τι να κάνει. Και όλα αυτά από το πονηρό βλέμμα. Αν όμως το βλέμμα μας είναι αγαθό, ή εάν είναι πονηρό, λυπούμεθα, μετανοούμε, εξομολογούμεθα και καθαρίζεται. Γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Άνθρωποι είμαστε. Ουτιδανοί, άθλοι, ασήμαντοι, με πολλά φτεξίματα. Αλλά αν το βλέμμα μου είναι πονηρό και παραμένει πονηρό, το σώμα μου όλο είναι μες στο σκοτάδι. Αν όμως το βλέμμα μου είναι πονηρό αλλά μετανοώ και γίνεται αγαθό, τότε όλο μου το σώμα είναι μες στο φως. Και μέσα στο φως, αδερφοί αγαπητοί, ο διάβολος δεν μπορεί να πλησιάσει. Είναι σαν το λύκο. Μέσα στο σκοτάδι, εάν αναφτύουν φωτιές στο κοπάδι, δεν μπορεί να πλησιάσει. Το φως το φοβάται ο διάβολος. Στο σκοτάδι βασιλεύει. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, το φως ήρθε εις τον κόσμο. Αλλά οι άνθρωποι διάλεξαν το σκοτάδι, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Μπορεί δηλαδή ένας χριστιανός να ζει μες στο σκοτάδι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό, και εξαρτάται από αυτά που ακούει και πώς τα ακούει, από ποιον τα ακούει, τι ακούει και πώς τα ακούει, από αυτά που λέει από αυτά που λέει και πώς τα λέει, αλλά ιδιαίτερα από αυτά που βλέπει και πώς τα βλέπει. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι που φέρνουν σε επαφή τον εσωτερικό άνθρωπο του καθενός μας με το περιβάλλον.
Δεν μπορεί η ψυχή μου να επικοινωνήσει με το περιβάλλον παρά μόνο με τις αισθήσεις. Όραση, ακοή, όσφρηση, αφή. Μόνο με τις πέντε αισθήσεις. Αλλιώς είναι φυλακισμένη. Είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Είναι φυτό που δεν μπορεί μέσα από τις αισθήσεις, δηλαδή μέσα από τη ζωή, να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Είναι το σώμα μου, είναι ένα τρανζίστορ που δεν λέει, δεν μιλάει το τρανζίστορ, αλλά η φωνή έρχεται από την πηγή, από το ραδιοφωνικό σταθμό. Αυτά που λέω δεν τα λέω τώρα το σώμα μου, το λέει ο εσωτερικός άνθρωπος. Αυτά που ακούτε δεν τα ακούει το σώμα σας, τα ακούει ο εσωτερικός άνθρωπος, ο αληθινός εαυτός μας. Αυτά που βλέπουμε, ο αληθινός εαυτός μας, ο εσωτερικός άνθρωπος τα βλέπει. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ο άνθρωπος εκλέγει, μαθαίνει να εκλέγει το τίμιον και να απορρίπτει το αχρίον, ώστε να είναι ευάρεστος εις το Θεό και να φυλάτει τις εντολές του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ομολογεί λέγοντας ότι εσείς αποδείξατε τους εαυτούς σας ότι είστε κατά πάντα καθαροί, γιατί ακούσατε το λόγο μου, λέει ο Παύλος, σαν λόγο Θεού, και υπακούσατε και ενεργήσατε κατά τον τρόπο που το Ευαγγέλιο καρποφόρησε, ώστε ο αδικημένος δικαιώθηκε, ο αδικής σας μετανόησε και σώθηκε, και εσείς ελευθερωθήκατε και ευλογηθήκατε. Δηλαδή ο λόγος του Θεού δεν έχει αποτέλεσμα μόνο σε έναν άνθρωπο ή σε μια κατηγορία ανθρώπου, σε όλες τις κατηγορίες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, αυτά σας τα έγραψα όχι για τον αδικήσαντα για να δικαιωθεί, αν και δικαιώθηκε, γιατί εξομολογήθηκε ο γιος του που πόρνευε με τη γυναίκα του πατέρα του, μετενόησε και ήρθε από κατάστασης. Όχι για τον αδικηθέντα, ούτε και για τον αδικήσαντα, ο οποίος βέβαια μπροστά στο μεγάλο κίνδυνο να τον παραδώσει η Εκκλησία στον Σατανά, κατανόησε και φοβήθηκε το Θεό, μετανόησε, εξομολογήθηκε, παραιτήθηκε από την αμαρτία του και τα αδέρφια όλα τον ξαναγκάλιασαν και έγινε πάλι μέλος του σώματος του Χριστού. Δεν όμως λέει σας έγραψα και σας λύπησα, ούτε για τον αδικήσαντα ούτε για τον αδικηθέντα, αλλά για να αναγνωρίσετε και να φανερωθεί σε εσάς η φροντίδα μας που έχουμε για σας ενώπιον του Θεού. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το υπέροχο μέσα στη χριστιανική κοινωνία μεταλλήλων. Η φροντίδα που πρέπει να έχει, που έχει ο κάθε χριστιανός για τον άλλον, αλλά πάντοτε ενώπιον του Θεού. Εγώ συνηθίζω να το λέω αυτό, η πατρική αγάπη. Γιατί μόνο ένας πατέρας φροντίζει, ή μια μητέρα φροντίζει τα παιδιά με αγάπη. Είναι τα δικά του παιδιά. Αυτή λοιπόν η πατρική φροντίδα διακρίνει την χριστιανική κοινωνία. Πρέπει να διακρίνει τη χριστιανική κοινωνία. Δεν νοείται για τον αδελφό μου να μην φροντίζω για τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία του. Δεν νοείται να μην έχω την αγάπη του Θεού εγκεχημένη στην καρδιά μου, που να εκδηλώνεται σε όλα τα αδέλφια, εις πάντας τους Αγίους, την εις πάντας τους Αγίους αγάπη σας, ώστε να χαίρεται ο Θεός, να δοξάζεται ο Θεός. Μπορεί λοιπόν ο χριστιανός να κάθεται στο καθισμά του και να ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Μπορεί να ενδιαφέρεται μόνο για την οικογένειά του. Αλλά μπορεί και να ενδιαφέρεται για όλα τα αδέλφια του. Αυτό δεν είναι μια θεωρητική
υπόθεση είναι ένας τρόπος ζωής. Όταν ενδιαφέρεσαι για τα αδέλφια σου, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να προσεύχεσαι για αυτούς. Μα το λιγότερο που μπορείς να κάνεις. Αν όμως η προσευχή μας απευθύνεται μόνο για τις ανάγκες μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, τότε είμαστε χριστιανοί, αλλά δεν είμαστε αυτοί που ο Θεός θέλει. Να έχουμε την πατρική αγάπη. Την πατρική αγάπη ο ένας για τον άλλον. Τη φροντίδα, την τρυφερότητα, την αγωνία, τη λύπη. Να κλαίμε με αυτούς που κλαίνε και να χαιρόμαστε με αυτούς που χαίρονται. Να προσευχόμαστε για τις δυσκολίες του αδελφού μας και να εργαζόμαστε για τις δυσκολίες του αδελφού μας. Τότε συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει. Τότε η Εκκλησία γίνεται ένα σώμα. Τότε αληθινά αποκαλύπτεται η αγάπη που έχουμε ένας για τον άλλον και φανερώνεται στους ανθρώπους ότι είμαστε μαθητές του Χριστού. Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν και η αγάπη δεν περιορίζεται στην οικονομική βοήθεια, καθόλου μάλιστα. Η αγάπη επεκτείνεται στο κυρίαρχο αίτημα του χριστιανού. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα εγώ θα σας τα προσθέτω. Δηλαδή, για ποιον ζητάς τη Βασιλεία του Θεού? Μόνο για τον εαυτό σου? Μόνο για την οικογένειά σου? Ή για όλους τους αδελφούς σου? Αυτή είναι η αγάπη, αδελφοί, που εκαρποφορεί, στην οποία ευαρεστείται ο Θεός. Αυτή την αγάπη είχε ο Παύλος όταν έλεγξε από τόμους τους Κορινθίους στην αμαρτία τους. Τους έλεγξε ζητώντας πρώτον για αυτούς τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, ελπίζοντας ότι όλα τα άλλα ο Θεός θα τα κάνει. Και τα έκανε. Ο Θεός να μας κάνει μια τέτοια εκκλησία, τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους αδελφούς και τέτοιες οικογένειες, που να ζητάμε πρώτον για τον κάθε έναν ξεχωριστά από μας τη Βασιλεία του Θεού. Τότε ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε προς οικοδομήν, για την οικοδομή των άλλων, για τη χαρά των άλλων, για την ευλογία των άλλων, για την αύξηση των άλλων. Και θα θέλουμε αυτό που θέλει ο Θεός, πιο πολύ να δίνουμε, να προσφέρουμε, παρά να παίρνουμε, που είναι ευάρεστο στο Θεό. Και παραλαμβάνω, τα υλικά είναι ένα πολύ 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 μικρό μέρος σε αυτή τη ζωή προσφοράς. Απαραίτητο και αυτό, αλλά μικρό μέρος. Η ζωή προσφοράς, η πρακτική, ο τρόπος, η νοοτροπία προσφοράς που ο Θεός θέλει είναι βασισμένη επάνω στο Λόγο του Θεού και στην αγάπη του Θεού και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε ένα τρομακτικό ερώτημα. Είμαι έτσι εγώ, Κύριε? Και εκεί, αδελφοί αγαπητοί, θα δούμε τα χάλια μας. Θα δούμε πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε. Θα δούμε πόσο λίγοι χριστιανοί είμαστε. Λίγο χριστιανοί. Και εκεί θα ευχαριστήσουμε το Θεό για τη χάρη Του, που όχι μόνο μας ανέχεται, αφού εμείς πολλές φορές δεν ανεχόμαστε τον εαυτό μας. Εγώ τουλάχιστον πολλές φορές δεν ανέχομαι τον εαυτό μου με τη συμπεριφορά μου, με τον τρόπο μου.
πώς όμως ο Θεός μας ανέχεται. Και ξέρετε γιατί μας ανέχεται, αδερφοί? Γιατί είναι αγάπη. Γιατί μας αγαπάει. Και έτσι όλοι μας μηδενός εξαιρουμένο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, στα χάλια που έχουμε, απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Και αυτή τη χάρη του Θεού που την απολαμβάνουμε μας διδάσκει κιόλας να ζούμε, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε και να ζούμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς σε αυτόν τον πονηρό αιώνα. Και τρίτον, το ίδιο σημαντικό, προσμένοντες τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αυτή η χάρη λοιπόν την οποία απολαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία είναι αυτή που μας διδάσκει, με αποτέλεσμα να μας τελειοποιεί ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να μας τελειοποιεί ο Θεός, ώστε τα μένω πίσω λησμονών, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, να τρέχω πια για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Καθώς η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Αμήν.